συνάδελφοι και επιβάτες, βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε εργαζόμενοι στη Select Service Partner, στα καταστήματα Starbucks, στα Burger King, στα Flo Cafe Λαμπαστερία. Και βρισκόμαστε σήμερα εδώ, απαιτώντας συνάντηση με την εργοδοσία. Είμαστε εκπρόσωποι του επιχειρησιακού σωματείου. Βρισκόμαστε σε αναστολή για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, ενώ δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πότε θα επιστρέψουμε στη δουλειά μας και δεν θα φύγουμε από εδώ μέχρι να έχει εκπρόσωπος της εταιρείας να μας συναντήσει. Συγκεκριμένα απαιτούμε να καλυφθεί το εισόδημά μας με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας, να καταργηθεί άμεσα το επίδομα αδείας. Ήδη έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ότι η επόμενη δόση θα καταργηθεί τέλη Ιουλίου του επιδόματος, τα 530 ευρώ, να απαγορευτούν οι απολύσεις για το επόμενο διάστημα, να μην εφαρμοστεί η επιτροπή σε εργασία, να παρθούν μέτρα για την ασφάλεια και την υγιεινή μας, για να παραμείνουμε ασφαλείς εμείς και οι οικογένειές μας. Δεν θα φύγουμε από εδώ μέχρι να έρθει εκπρόσωπος της εταιρείας να μας απαντήσει σε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, πόσο θα συνεχιστεί η αναστολή εργασίας μας, με τι όρους θα επιστρέψουμε στη δουλειά μας. Ήδη γνωρίζουμε ότι το κτίριο του Satellite δεν θα ανοίξει το επόμενο διάστημα μέχρι το τέλος του χρόνου. Και καλούμε σε μαζική συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο που διοργανώνουν εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα σε όλη την Αττική, στο Σύνταγμα στις 8 η ώρα το απόγευμα, ενάντια στην απαγόρευση των διαδηλώσεων, που μπροστά στην επίθεση που θα κλιμακωθεί, η κυβέρνηση θέλει να μας θυμώσει εντελώς, να μην μπορούμε να αντιδράσουμε, να μην μπορούμε να διεκδικήσουμε. Κλιμακώνει την επίθεση ενάντια στα δικαιώματά μας και θέλει να καταργήσει και ένα δικαίωμα το οποίο κατακτήθηκε πραγματικά με σκληρούς αγώνες και αίμα, μέσα με διαδικασίες fast track. Δεν θα φύγουμε από εδώ, περιμένουμε, ξαναλέω, τη διοίκηση της εταιρείας να μας συναντήσει.